όλες αυτές τις μέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, μια λέξη, μια κουβέντα βρίσκεται στο στόμα όλων μας. Έγκλημα. Για έγκλημα μιλούν όχι μόνο οι μανάδες αυτών των νέων παιδιών που χάθηκαν, στην πλειοψηφία τους φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά όλοι μας, σαν να πρόκειται για τα δικά μας παιδιά, για τα δικά μας αδέρφια. Τα ερωτήματα παραμένουν αμήλικτα. Το πιο σημαντικό, πώς γίνεται το 2023 με αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης να μην μπορεί κάθε γονιός να νιώθει ότι τα παιδιά του ταξιδεύουν με ασφάλεια. Και όμως, σε αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που έχει για θεό του το καπιταλιστικό κέρδος, γίνεται. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της ζωής του λαού, κατά συνέπεια και η ασφαλής μετακίνησή του, αποτελεί κόστος. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν οι καταγγελίες για το κακοσυντηρημένο δίκτυο, για τις ελλείψεις και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας, στο προσωπικό και τις κρίσιμες υποδομές, όπως τέτοια είναι η σήμανση. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια κακή στιγμή, για ένα ανθρώπινο λάθος που λένε τόσες μέρες, αλλά για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα με αιτίες και ενόχους. Και στο έγκλημα ζητάς, απαιτείς ευθύνες, όπως έκανε από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ. Ένοχοι είναι οι κυβερνήσεις, είναι το κράτος με τις περικοπές και τις υποχρηματοδοτήσεις, η Ιταλική εταιρεία, οι διάφοροι εργολάβοι που τσέπωναν τα εκατομμύρια και δεν προχωρούσαν τα απαραίτητα έργα. Για τα κέρδη τους θυσιάζουν τις ζωές μας. Τους βολεύει να ρίχνουν την ευθύνη στο ανθρώπινο λάθος, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το μάτι, όπως κάνουν κάθε φορά. Αλλά ούτε ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να πιστέψει ότι το 2023, που μπορούμε να δούμε την πορεία που κάνει το φαγητό που παραγγέλνουμε για να έρθει στο σπίτι, που καθημερινά μας δείχνουν όλα τα συστήματα παρακολουθήσεις που έχουν φτιάξει, δεν μπορούν να εφαρμόσουν στο οδικό δίκτυο. Τους βολεύει να τα ρίχνουν εκεί για να κρύβουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει πρώτα το κόστος και μετά τις ανάγκες μας. Που είναι πιο συμφέρον να αποζημιώσει ένα σπίτι που καίγεται παρά να κάνει αντιπυρικά έργα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβει ότι το 2017 πούλησε τον ΟΣΕ. Η Νέα Δημοκρατία κρύβει ότι συνέχισε την πώληση και από πάνω χαιρόταν ότι έτσι γλιτώσαμε μια επιχείρηση. Το ΠΑΣΟΚ κρύβει ότι συμφώνησε στο κομμάτιασμα του ΟΣΕ το 2009 που έφερε τελικά όλα αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα παντού σε όλη την Ελλάδα ακούγεται δυνατά το ως εδώ. Στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, πρέπει να απαντήσουμε οι ζωές μας. Τώρα η θλίψη πρέπει να γίνει οργή και η οργή αγώνας που θα τους πάρει και θα τους σηκώσει και αυτούς και το κράτος τους και συνολικά το σύστημά τους. Αυτό πρέπει να κατασταλάξει στη σκέψη του καθένα που δεν άντυχε να βλέπει σε ζωντανή σύνδεση να ψάχνουν νεκρούς στα συντρίμια. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό οι δυνάμεις του ΚΚΕ και οι άλλοι αγωνιστές. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στους νέους που παλεύουν σήμερα για την επόμενη μέρα, για το μέλλον τους, για τα όνειρά τους. Να μην συμβιβαστούν, να ζουν με τα λίγα, να μην θεωρούν φυσιολογικό το 2023 να χρειάζεται η οικογένειά τους να πληρώσουν ένα σκασμό λεφτά για να σπουδάσουν, να μην θεωρούν δεδομένο και κανονικότητα το να ζουν με 400 και 500 ευρώ, να φτάνουν 35 χρονών και να ζουν με τους γονείς τους αναγκαστικά, να σκέφτονται ως βάρος και εμπόδιο το να κάνουν ένα παιδί και οικογένεια γιατί ο μισθός τους δεν τους φτάνει. Τους λέμε καθαρά ότι σήμερα μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Ότι ο πλούτος που παράγεται στη χώρα μας φτάνει και περισσεύει ότι σε κάθε νέος να φτιάξει τη ζωή του με βάση αυτό που σπούδασε, να έχει σταθερή δουλειά με δικαιώματα ώστε να προγραμματίσει με ασφάλεια το μέλλον του. Αυτή την μεγάλη αλήθεια του την κρύβουν. Για εμάς ρεαλιστικό είναι να ζει ένας νέος με βάση τις δυνατότητες της εποχής του. Δεν μπορεί να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Πάρτε για παράδειγμα το ζήτημα του αθλητισμού. Στα επίσημα στοιχεία των ομοσπονδιών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν καταγεγραμμένοι 500.000 αθλητές περίπου. Σε ποιο άθλημα, σε ποια πόλη, σε ποιον αθλητή ή αθλήτρια γίνονται δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στην αρχή της κάθε χρονιάς, παθολογικές, καρδιολογικές, αιματολογικές και ούτω καθεξής. Η απάντηση είναι ποτέ και πουθενά.
Ακόμα και για ένα μαθητή για να συμμετέχει στο μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο, όσο υπάρχει ακόμα αυτό, οι γονείς καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάνε στον ιδιώτη γιατρό. Ή ένα άλλο παράδειγμα για μια ποδοσφαιρική ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση δική της να εξασφαλίσει το γιατρό του αγώνα με όποιο κόστος αυτό έχει και πολλές ομάδες θα δυνατούν καθώς η κρατική στήριξη είναι πενιχρή. Ταυτόχρονα ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι το Μητρό Σωματείων με βάση τον αποκαλούμενο νόμο Αβγενάκη. Με κάποια πρώτα στοιχεία από διάφορους νομούς και ενώσεις, σχεδόν το 40% των τοπικών σωματείων μπήκαν σε αργία ή διαλύθηκαν με βάση τις απαιτήσεις αυτού του νόμου. Ειδικά εδώ στην επαρχία και κύρια στα χωριά μας και τις κομοπόλεις, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μια τοπική ομάδα έδινε πνοή και ζωντάνια σε έναν τόπο που έχει ρημάξει τα τελευταία χρόνια, δίνει διέξοδο σε νέα παιδιά να ασχοληθούν μέσα στην καθημερινότητά τους. Αφού όλα αυτά τα χρόνια δεν ασχολήθηκαν ποτέ για να στηρίξουν τον τοπικό αθλητισμό, εμφανίζονται μόνο προεκλογικά για τη βάση ψηφοφόρων, τώρα δώσανε και το τελειωτικό χτύπημα σε αυτά τα σωματεία. Η θέση του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη. Να στηριχθούν όλα τα σωματεία με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, με νέες σύγχρονες υποδομές σε γήπεδα και εγκαταστάσεις, απέναντι στα απαρχαιωμένα νταμάρια που έχουν ξεμείνει εδώ και χρόνια. Παράδειγμα για τον νομό μας, ο Πανηλιακός που στηριζόταν στην ενασχόληση ενός επιχειρηματία για τα δικά του συμφέροντα και από τη στιγμή που εγκατέλειψε την ομάδα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ομάδα παραπέει, απίστευτες καταγγελίες από παίχτες γίνονται για απειλές και εκφοβισμούς και ο νομός ουσιαστικά μένει χωρίς μια ομάδα που θα μπορεί να απολαύσει. Είναι δυνατόν ο αθλητισμός να στηρίζεται στη λογική της επένδυσης ή στο αν κάποιος επιχειρηματίας δει κέρδος και αποφασίσει να επενδύσει? Εμείς λέμε να υπάρχει αθλητισμός για όλους και δωρεάν. Αθλητισμός που θα ξεκινάει από τα σχολεία, από τις περιοχές του νομού με τις ομάδες τους που θα είναι το φυτώριο για τη μεγαλύτερη ομάδα του νομού. Είναι δυνατόν ο Πύρος να μην έχει κολυμβητήριο? Είναι δυνατόν οι αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης να είναι αφημένες στο έλεος τους και να λειτουργούν επειδή κάποιοι από το μεράκι τους και την τρέλα τους φροντίζουν να λειτουργούν? Οι παιδικές χαρές είναι μετρημένες. Πώς θα παίξουν τα μικρά παιδιά? Τι κίνητρο έχουν οι πολίτες ώστε να μείνουν στην πόλη? Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι οι μόνοι που σταθερά θέτουμε την πάλη ενάντια στα ναρκωτικά και κάθε μορφής εξάρτησης, ως πάλι δεμένοι με το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Η πάλη αυτή μπορεί να αποκτά πιο μαχητικά χαρακτηριστικά όταν σε έναν λαό και την νεολαία αναπτύσσεται μαζικά ως αγαθό αθλητισμός. Βρισκόμαστε σε ένα νομό που τα ποσοστά χρηστών ναρκωτικών είναι αρκετά αυξημένα. Οι διακηρύξεις γενικά και αόριστα απέναντι στα ναρκωτικά τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας έχουν περάσει σε ένα νέο στάδιο. Της ίδιας της αποποινικοποίησης των ναρκωτικών, ειδικά με την κάναβη. Άλλωστε ήταν και ένα νομοσχέδιο που δήθεν αμήλικτοι πολιτικοί αντίπαλοι, όπως ο Καρανίκας με τον Άδωνη, αντάλλασαν φιλοφρονήσεις. Για εμάς το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά είναι και θα είναι αδιαπραγμάτευτο. Η συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό σίγουρα από μόνη της δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα όταν οι νέοι αντιμετωπίζουν τεράστια αδιέξοδα σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, στο σχολείο, στην εργασία, στην ανεργία, στην οικονομική δυσκολία για τη δημιουργία οικογένειας. Η πραγματική ουσία που πρέπει η νεολαία και ο λαός σήμερα να καταλάβει είναι αυτή για μια καλύτερη ζωή κόντρα σε όσους τους βάζουν εμπόδιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα κόμματά τους, τις ενώσεις. Να μιλήσουμε για την υγεία. Ολόκληρη πανδημία είχαμε, 100 νεκρών είχαμε και αυτοί έκλειναν νοσοκομεία. Και σου έλεγαν κάτσε σπίτι γιατί εσύ φταίς, αν βγεις έξω και πάθεις κάτι. Στο σήμερα τα νοσοκομεία του νομού μας υπολειτουργούν και δεν έχουν γιατρούς με ειδικότητες να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν φίλοι και φίλες, σας καλούμε στις εκλογές που έρχονται να τους μαυρίσετε και να στηρίξετε τη δύναμη που ξέρετε ότι σε κάθε πρόβλημα και κάθε διεκδίκηση των αγροτών, των εργαζομένων, της νεολαίας και του λαού γενικότερα είναι πάντα μπροστά, είναι πάντα δίπλα. Γιατί μόνο έτσι ο θυμός και η οργή θα γίνουν αγώνας.
για μας είναι ζωτική σημασία για το λαό τις επόμενες εκλογές το ΚΚΕ να βρεθεί ενισχυμένο και αποθέσει καλύτερη μαζί με το λαό να εμποδίσουμε τα σχέδιά τους που είναι πολύ επικίνδυνα για τις ζωές μας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη ριζική ανατροπή. Ευχαριστώ πολύ.